Και τώρα ο Καρπαθάκης αφήνει την μπάλα να κυλήσει και θα πάει να τον πιέσει ο Λέση. Θα βγει και ο Μπενούρ πολύ όμορφα πάνω στον Καραγεωργίου. Κερδίζει την μπάλα, αλλάζει με τον Λέση. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό, ξανά στο δεξί για να κάνει το σουτ. Η μπάλα κοντράρει, ο Μπενούρ από τα αριστερά, η σέντρα του στο δεύτερο δοκάρι. Ο Γκιωράη γυριστό σουτ, μπλοκάρει ο Ανδρούτσος. Πρώτη τελική, πολύ σημαντική στο παιχνίδι για τον Ηρακλή στο 12ο λεπτό. Στο πρώτο δοκάρι εκεί που απομακρύνει η άμυνα του Ηρακλή. Ο Λέση και πάλι με τον Καραγεωργίου θα το βάλει πλάτη. Θα κερδίσει την μπάλα, έχει μπροστά του δύο αντιπάλους. Θα πάρει τις κόντρες, ο Λέση προλαβαίνει τον Ανδρούτσο, ο οποίος βγαίνει και μπλοκάρει την μπάλα σε δεύτερο χρόνο. Σπουδαία ευκαιρία για τον Ηρακλή με τον Λέση. Να βλέπει πως δεν έχει ανέβει κάποιος συμπαίχτης του από την άλλη πλευρά. Έχει στηθεί το τείχος. Στο 32 ο Μπενούρ είναι αυτός, η μπάλα πάνω στο τείχος, δεύτερη προσπάθεια του Μπενούρ, η μπάλα κοντράρει, πέσιμο στο έδαφος, τίποτα από τον κύριο Σπάρταλη στο μαρκάρισμα του Ταφάνη. Ο κύριος Σπάρταλης διατάζει να συνεχιστεί το παιχνίδι, το μαρκάρισμα του Ταφάνη πάνω στον Γκιωράη, στο 32 αυτή η φάση που θα συζητηθεί σίγουρα, διαμαρτυρίες εντονότατες από τον μπάκο του Ηρακλή και από τους φίλους. Της ομάδας του Ηρακλή Λάρδου. Ο Ηρακλής ο οποίος επιμένει παλιά για τον Λέση, θα κοπεί από τον Καρπαθάκη. Πάει να ανάψει το παιχνίδι τώρα. Στο 34 ο Λέση με το δεξί απευθείας. Δεν ανησυχεί ο Ανδρούτσος. Φυλακούρης τώρα είναι αυτός που θα εκτελέσει. Ο Καραγεωργίου με το κεφάλι απομακρύνει. Η κεφαλιά του Μπενούρ και πάλι ο Λέση βάζει πλάτη τον Καραγεωργίου. Κάνει και τη σέντρα. Πάει να μπει ο Γκιωράη στη φάση. Βγαίνει ο Ανδρούτσος και μπλοκάρει. Αυτός με τα χέρια στον Παπασταματίου. Συγκλίνει προς τον άξονα Παπασταματίου και πάει σε μια ατομική προσπάθεια. Θα χάσει ο Φάκας, δεν μπορεί να κόψει τον Τομόρη. Ο Τομόρη, μπαλιά του για τον Αθανασίου μέσα στην περιοχή. Θα προλάβει να πλασάρει. 0-1, ο Φίβος ανοίγει το σκορ. Στο κλέψιμο που έγινε στο χώρο της μεσαίας γραμμής, ο Τομόρη βρίσκει τον Αντώνη Αθανασίου από τα αριστερά μέσα στην περιοχή, πλασάρει. Και ανοίγει το σκορ ο Αντώνης Αθανασίου πετυχαίνοντας το γκολ νούμερο 10 στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Φίβος, ο οποίος δεν έχει καταφέρει να απειλήσει ιδιαίτερα την εστία του Ηρακλή, βρίσκει την φάση που θέλει, χάρη στην ποιότητά του, χάρη στο pressing ψηλά. Και παραβιάζουν την εστία του Μουστάκα, που δεν είχε πολλή δουλειά. Κάθε άλλο, σε αυτά τα πρώτα 40 λεπτά. Και πάλι στην επίθεση τώρα έχει και την ψυχολογία η ομάδα της Κρεμαστής, ο Μόσος τώρα από τα αριστερά. Θα κάνει τη συρτή παλιά σε ένα χώρο που ο Φτάκλας κατεβάζει με το αριστερό. Δεν δίνει στην μπάλα τα κατάλληλα φάλτσα προκειμένου να κατέβει προς την εστία. Σημάδεψε το δεξί παραθυράκι του Μουστάκα. Ο Τομόρη τώρα θα κάνει ένα σου. Το Φυλακούρης θα κόψει την πορεία της μπάλας. Θα πάρει μετά την παλιά του Φτάκλα. Τομόρη, εξαιρετικό τέρμα από τον Τομόρη. Στέλνει την μπάλα πάνω από τον Μουστάκα και πετυχαίνει το 0-2. Είπαμε στο πρώτο μέρος πως ήταν εκ των διακριθέντων του Φίβου. Η μπαλιά τώρα για τον Εφτάκλα. Έχει χώρο. Θα κάνει το άνοιγμα στα δεξιά. Η σέντρα μέσα στην περιοχή. 3-0. Ο Τάσος Τάκλας στο 48. Ο Φίβος ξεκινάει φουριόζο στην επανάληψη. Και πετυχαίνει δύο τέρματα πριν καλά-καλά συμπληρωθεί το πρώτο τρίλεπτο. Στο δεύτερο ημίχρονο συνεχίζεται το παιχνίδι. Με το Φίβο και πάλι στο προσκήνιο η σέντρα που θα γίνει. Ο Αθανασίου την προβολή. Εξαιρετική επέμβαση στην αριστερή του γωνία από τον Μουστάκα. Φλερτάρει με το τέταρτο γκολ ο Φίβος. Ο Νίκος Ροχανίδης στον αγωνιστικό χώρο. Η σέντρα τώρα που θα γίνει προς το δεύτερο δοκάρι. Εκεί ο Βασιλακόπουλος θα πετύχει ένα εξαιρετικό τέρμα. Με ωραίο σουτ. Θέλει την μπάλα πρώτα στο δεξί κάθετο δοκάρι του Ανδρούτσου και έπειτα στα δίχτυα. Ο Ηρακλής, ο οποίος μειώνει στο 55. Προσπαθούν να συνεργαστούν με πολύ όμορφα οι παίκτες του Ηρακλή στον άξονα. Ο Γκιωράη τώρα απλώνει το παιχνίδι στα αριστερά.
Η σέντρα του Μπενούρ αφήνει ο Λέση, παίρνει ο Κιωράη, κάνει το σουτ στην αγκαλιά του Ανδρούτσου. Μπάλα φτάνει στα πόδια του Φτάκλα. Προς τα πίσω στον Καρπαθάκη, όπως αυτός απακρύνει μπάλα και καθώς δύο παίχτες πήγαν κοντά. Λάθος τώρα ο Μόσχος, απέναντι από τον Μουστάκα με τα πόδια. Ο Μουστάκας κρατάει, ανέβαφε την ευθεία του στη συγκεκριμένη φάση. Μόσχος και πάλι, ξανά ο Μουστάκας λέει όχι για δεύτερη φορά. Από την αριστερή πτέρυγα έχει ρίξει όλο το βάρος η ομάδα του Ηρακλή. Από εκεί προσπαθεί να δημιουργήσει τα ρήγματα προς την εστία του Ανδρούτσου με τους Αουρέλ και Άλεξ Λέση και τον Παπασταματίου που ανεβαίνει πολύ συχνά από την άμυνά του. Μετά από αρκετή ώρα ο Φίβος βρίσκει χώρο, εξαιρετική παλιά του Ορφανίδη, ο Μόσχος και πάλι απέναντι από τον Μουστάκα. Out αυτή τη φορά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι στο 71. Δεν χρειάστηκε τώρα ο Μουστάκας να κάνει επέμβαση. Θα κλέψουν οι ποδοσφαιριστές του Φίβου και τώρα η μπαλιά για τον Μόσχο που θέλει να κερδίσει και να βρει απέναντι από τον Μουστάκα. Γυρνάει την μπάλα προς τα πίσω στο Μεμοτσέλα. Το σούτ του δεν ήταν καλό. Μπλοκάρει ο Μουστάκας.